Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει και πάλι και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Την εκπομπή αυτή όπου προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα φαίνεται στις οθόνες σας και τα οποία σας απασχολούν. Θέλουμε και πάλι να υπενθυμίσουμε και να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε ποτέ την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές και μαθητεύουμε όλοι μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού, τα ζητήματα που απασχολούν τη ζωή μας. Σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα αρχίσουμε με την ερώτηση της Μαρίας. Γράφει, με ποιο τρόπο μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό, πρώτον, και δεύτερον, πώς μπορούμε να αυξήσουμε την πίστη μας. Ναι, αγαπητή Μαρία, με ποιο τρόπο, το πρώτο ερώτημα, με ποιο τρόπο μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Ας πάμε στην επιστολή του Ιακώβου. Είναι στο 4ο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου, διαβάζω από το 7 εδάφιο. Υποτάχθετε λοιπόν εις τον Θεό, αντιστάθετε εις τον διάβολο και θέλει φύγει από σας. 8 εδάφιο, πλησιάσατε εις τον Θεό και θέλει πλησιάσει σε εσάς. Η εντολή λοιπόν με υπόσχεση του Λόγου του Θεού είναι πλησιάστε το Θεό και αυτός θα πλησιάσει σε εσάς. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς πλησιάζουμε. Η απαραίτητη προϋπόθεση για να πλησιάσουμε το Θεό είναι αυτό που λέει στο 7 εδάφιο ο Απόστολος Ιάκωβος, υποτάχθητε εις τον Θεό πρώτον, αντιστάθητε εις τον διάβολο δεύτερον και θέλει φύγει από εσάς. Δηλαδή πρέπει να φύγει η παρουσία του εχθρού της ψυχής μας από τη ζωή μας, ώστε να μην μας εμποδίζει για να πλησιάσουμε το Θεό. Και για να φύγει η παρουσία του διαβόλου από τη ζωή μας για να μπορούμε εύκολα να πλησιάσουμε το Θεό, το πρώτο πράγμα που μας συμβουλεύει ο Λόγος του Θεού είναι να υποτασσόμεθα εις τον Θεό. Να φυλάττουμε λοιπόν την εντολή του Θεού. Και μας εξηγεί ο Ιωάννης στην επιστολή του την πρώτη, στο 3ο κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο, λέγοντας αυτή είναι η εντολή του Θεού. Αυτή είναι λοιπόν η εντολή του Θεού. Μία θα έλεγα. Το να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπόμεν αλλήλους καθώς έδωκεν εντολήν εις ημάς ο Ιησούς Χριστός. Και ως της φυλάτητας εντολάς αυτού μένει εν αυτό, τον Θεό, και αυτός μένει εν εκείνο. Άρα λοιπόν, εάν φυλάττωμεν τα σεντολάς του, την εντολή του Θεού, τα σεντολάς του Θεού, που είναι να εμπιστευτούμε, να πιστεύουμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού, και εδώ πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία ποιο είναι το όνομα του Ιησού Χριστού, ποιο είναι το όνομα του Υιού αυτού τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Μας λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην επιστολή προς Φιλιππησίους
ότι καλόν είναι, απαραίτητον είναι, πρέπον είναι να έχουμε το φρόνημα του Ιησού Χριστού μέσα μας, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, δεν ενόμισε δηλαδή ότι του αφαίρεσε κάτι ο Θεός στο ότι απεχωρίστη για να απεσταλμένος ο Υιός του Θεού το μονογενής, για να αποσταλεί ο Υιός του Θεού το μονογενής στη γη, αλλά εαυτόν εκένωσε, όχι μόνο δε θεώρησε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά και εκένωσε οικειοθελώς τον εαυτό του από όλη τη δόξα του Θεού. Και στη συνέχεια, αφού έλαβε δούλου μορφή και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και αφού ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε, αφού λοιπόν έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε ο μονογενής Υιός του Θεού, ο οποίος είναι ο Λόγος του Θεού, που όπως μας αποκαλύπτει στο Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης, ότι εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος και ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό, ο Λόγος του Θεού που ήτο παρά το Θεό και, ήτο, και είναι ο αληθινός Θεός, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά αντιθέτως εκένωσε οικειοθελώς τον εαυτό του από τη δόξα του Θεού, ώστε να γίνει, να λάβει δούλου μορφή, να γίνει όμοιος με τους ανθρώπους και να ευρεθεί κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Και τότε εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοος εις τον Θεόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού και γι' αυτό το φρόνημα και την ενέργεια, τις ενέργειες οι οποίες ακολουθούν αυτό το φρόνημα, ο Θεός, λέγει η Γραφή, υπερύψωσε Αυτόν και χάρισε εις Αυτόν όνομα, το υπερπανόνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι, επ ουρανίων, επ υγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Το υπερπάν όνομα λοιπόν το οποίο εδόθη εις τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν, που είναι η ενσάρκωση του Λόγου του Θεού, το υπερπάν όνομα Κύριος, καθώς ομολογεί ο Ιησούς Χριστός ότι σε μέ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, σε αυτό το υπερπάν όνομα ο Θεός θέλει να πιστεύουμε και να εμπιστευόμεθα. Τι θα πει πίστης? Πίστης, για να καταλάβουμε τι είναι, είναι το αντίθετο από τις γνώσεις αλλά και από τις όψεις. Άλλο γνωρίζω και άλλο αντιλαμβάνομαι, βλέπω και ακούω. Η πίστης λοιπόν είναι ελπιζομένον, όπως λέει η Γραφή, και να το διαβάσω από μέσα, υπόστασης, δηλαδή σιγουριά που αισθάνεται αυτός που ελπίζει στον Θεό, αυτό είναι η πίστης, μια σιγουριά που αισθάνεται αυτός που ελπίζει στον Θεό, και πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων και η βεβαίωσης που έχει ο άνθρωπος για πράγματα τα οποία δεν βλέπει, αλλά τα οποία είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Έτσι η πίστης οδηγεί στην υπακοή τον άνθρωπο και στην απόλυτη εξάρτηση από τον Κύριο. Και η εντολή του Θεού είναι να πιστέψουμε εις το όνομα του Υιού αυτού του Ιησού Χριστού, που είναι Κύριος, Κυρίαρχος, Βασιλεύς των Βασιλέων και Κύριος των Κυρίων. Και επιπλέον να αγαπώμεν αλλήλους, να υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού, στο Λόγο του Ιησού Χριστού, να αγαπώμεν αλλήλους καθώς Αυτός μας έδωκε αυτές τις εντολές.
Και όποιος λοιπόν φυλάτει τις εντολές του Θεού, τότε μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα του. Είναι δηλαδή ο απόλυτα πλησίον εις τον Θεόν. Άρα λοιπόν η πρώτη ενέργεια είναι να υποταχθούμε στον Θεό πιστεύοντες στο όνομα του Ιησού Χριστού και υποτασσόμενοι υπακούοντες εις την εντολή του να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Το δεύτερο είναι αντιστάθητε εις το διάβολο και θέλει φύγει για να μην σας εμποδίζει. Και η αντίσταση στο διάβολο είναι έργο που ο Θεός ευαρεστείται να βλέπει στον άνθρωπο. Γιατί ο διάβολος αγωνίζεται να γκρεμίσει την πίστη του ανθρώπου και να εμποδίσει το πλησίασμα του ανθρώπου στο Θεό. Πώς λοιπόν τώρα θα αντισταθούμε στο διάβολο? Μας το εξηγεί αρκετά καλά ο Λόγος του Θεού μέσα από τον Ζαχαρία τον προφήτη, παραδείγματος χάρη, πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο. «Δια τούτο είπε προς αυτού σου, το λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Επιστρέψατε προς εμέ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων». Αντιστεκόμεστα στο διάβολο, επιστρέφοντες εις τον Θεό. Και πώς επιστρέφει ο άνθρωπος εις τον Θεό? Πρώτον, με αναγνώριση αυτών των έργων, σκέψεων, λόγων, τα οποία έχει ενεργήσει ο άνθρωπος, που έχουν λυπήσει το Θεό, λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο και έχουν φέρει αμαρτία στον άνθρωπο, το οποίο είναι το μέγα εμπόδιο να πλησιάσει ο άνθρωπος στο Θεό και ο Θεός στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, όταν αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, τότε συνειδητοποιούμε ότι αμαρτήσαμε εις το Θεό, είτε με ανομία, με παράβαση στο Λόγο Του, είτε με αδικία προς τους ανθρώπους ή προς το Θεό. Όταν λοιπόν αναγνωρίσουμε την αμαρτία μας, που όπως είπαμε αποτελεί μεγά χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, εξομολογηθούμε στον Κύριο τις αμαρτίες μας, μετανοώντας, όχι μεταμελούμενοι, μετανοώντας που σημαίνει επιστρέφοντας εις τον Θεό, λέγοντας δηλαδή «Ισέ μόνο ύπαρτον και το κακόν ενώπιόν σου έπραξα». Και αφού μετανοήσουμε και εξομολογηθούμε στον Κύριο τις αμαρτίες μας, τέλος, και αν ζητήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, όχι για τις αμαρτίες του Ιησού, ο οποίος υπήρξε αναμάρτητος επί της γης, αλλά για τις αμαρτίες τις δικές μου, καθώς απεστάλη και έγινε αμνός του Θεού που σηκώνει τις αμαρτίες των ανθρώπων, εάν λοιπόν επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού και ζητήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει εμάς από πάσης αμαρτίας, έχοντας κοινωνία με το Θεό, γιατί έχουμε μετανοήσει, κοινωνία με τους ανθρώπους, γιατί έχουμε συγχωρήσει αφενός μεν και έχουμε ζητήσει και συγχώρεση από αυτούς, τότε πραγματικά το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μέσα από πάσης αμαρτίας και χωρίς χώρισμα μεταξύ στο Θεό και στον άνθρωπο, ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει το Θεό και να γίνει αποδεκτός από το Θεό. Τότε, όπως λέει η Γραφή, πλησιάσατε προς εμέ, πλησιάζουμε το Θεό γιατί υπάρχει πια ανοιχτός δρόμος δια του Ιησού Χριστού, καθώς ομολογεί ο Ιησούς Χριστός ότι κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα ημί δια μου, δηλαδή ημί δια της πίστεως εμένα, ημί δια της πίστεως στη θυσία μου και στο αίμα του Χριστού, πλησιάζουμε το Θεό. Και καθώς πλησιάζουμε το Θεό υποτεταγμένοι στο θέλημά Του και καθαρισμένοι από κάθε εμπόδιο που μας εμποδίζει να Τον πλησιάσουμε, τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, τις αδικίες μας, τότε ο Θεός που είναι αγάπη και μας αγαπάει σαν παιδιά Του επειδή δεχτήκαμε τον Χριστό,
τότε μας πλησιάζει και γινόμαστε πια οικοί του Θεού. Και πώς πλησιάζουμε πια το Θεό? Η Γραφή λέει, όταν προσεύχεστε, ας το διαβάσω μάλιστα και από μέσα, όταν προσεύχεστε, εισέλθετε, όταν προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείον σου και αφού κλείσεις την πόρτα σου, προσευχή σου εις τον πατέρα σου, πλησίασε δηλαδή τον πατέρα σου, ο οποίος είναι εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, θα σε ανταποδώσει εν το φανερό. Μπες λοιπόν μέσα πρακτικά τώρα, να δώσουμε απάντηση στην ερώτησή σου την πρώτη. Μπες μέσα στο ταμείο σου, φέρε ενώπιον του Θεού τις αμαρτίες σου όλες, με εξομολόγηση, μετάνοια και επιστροφή. Ζήτησε το αίμα του Χριστού με πίστη, γνωρίζοντας ότι το αίμα του Ιησού Χριστού θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Και για να σου συγχωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες, συγχώρεσε κι εσύ όλους όσους έχουν αμαρτήσει σε σένα χωρίς προϋποθέσεις, ώστε και ο Θεός να σου συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες χωρίς προϋποθέσεις, με όλη σου την καρδιά, ώστε και ο Θεός να σου συγχωρήσει τις αμαρτίες σου με όλη του την καρδιά, αν μπορώ να το πω. Και τότε θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας ο Ουράνιος, ο οποίος είναι εν το κρυπτό και αποκαλύπτεται μόνο εν το κρυπτό. Τότε πλησίασε στο Θεό. Εκεί, μέσα στο ταμείο σου, γονατιστός, αγιασμένος, καθαρισμένος με το αίμα του Χριστού και πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, ο Ιησούς Χριστός δίπλα σου θα μεσητεύει για σένα και ο Πατέρας σου, ο Επουράνιος, θα σου αποκαλυφθεί εν το κρυπτό και θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Το πλησίασμα αυτό είναι ένα μοναδικό, όμορφο, γλυκό, τέλειο, που θα σε κάνει να γνωρίσεις τον αληθινό Θεό σαν πατέρα σου και θα σου αποκαλυφθεί ο αληθινός ένδοξος Υιός σε σένα, σαν γιο του, σαν θυγατέρα του. Μια τέλεια σχέση. Και τότε ο Θεός θα κατοικεί μέσα σου και εσύ, όπως διαβάσαμε, θα κατοικείς μέσα σε Αυτόν, ώστε πλέον το Πνεύμα το Άγιο θα λειτουργεί. Σαν παράκλητος επί της γης προς τον Θεό, ο Ιησούς Χριστός θα λειτουργεί σαν μεσίτης και παράκλητος για σένα στον ουρανό προς τον Θεό, και ο άνθρωπος πια σε αυτή τη θέση θα απολαμβάνει την απόλυτη παρουσία του Θεού, την ευλογία του Θεού, τη δόξα του Θεού, θα αποκτήσει τις εμπειρίες τις πνευματικές που ο Θεός θέλει να χαρίζει στους ανθρώπους που τον αγαπάνε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός είχε αυτή την πρόθεση απ' αρχής, επισκεπτόταν απ' αρχής τον Αδάμ και την Εύα κάθε δειλινό και συνομιλούσε μαζί τους. Και θα αρχίσει ο άνθρωπος πια να μαθαίνει να συνομιλεί με το Θεό, δηλαδή να μιλάει στο Θεό και ο Θεός να τον ακούει, και να του μιλάει ο Θεός και ο άνθρωπος να τον ακούει. Γι' αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση, αλλά είναι και πολύ ωραία εμπειρία ο άνθρωπος να πλησιάζει το Θεό και ο Θεός να ανταποκρίνεται στο πλησίασμά του. Πρέπει δε να ξέρει ο κάθε άνθρωπος, λέει η Γραφή, ότι που πλησιάζει το Θεό, ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν, εις τους εξητούντας τον Θεό, εις τους εξητούντας να πλησιάσουν τον Θεό, εις τους εξητούντας και συνομιλούντας, θα έλεγα εγώ, προς τον Θεό. Να συνεχίσουμε στη δεύτερη σου ερώτηση, πώς μπορούμε να αυξήσουμε την πίστη μας. Είπαμε και προηγούμενα ότι η πίστη μας είναι
η σιγουριά των ανθρώπων που ελπίζουν στο Θεό και η βεβαίωση των ανθρώπων που έχουν μέσα στην καρδιά τους για πράγματα τα οποία δεν βλέπουν, αλλά ακούνε μέσα από το Λόγο του Θεού. Μάλιστα, στην επιστολή προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Άρα η πίστη σας είναι εξακοής, ιδέα ακοή δια του Λόγου του Θεού». Η πίστη έρχεται λοιπόν με την ακοή του Λόγου του Θεού, με τη διδαχή των Αποστόλων, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και επιπλέον λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Γαλάτες: «Τούτο μόνον θέλω να μάθω από σας, εξ έργων νόμου ελάβατε το Πνεύμα το Άγιο ή εξ ακοής της πίστεως». Εκείνος λοιπόν ως της χαρηγής σε εσάς το Πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξ έργων νόμου κάνει τούτο ή εξ ακοής πίστεως. Άρα λοιπόν η πίστη μας αυξάνεται, δημιουργείται μέσα από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μέσα από τη διδαχή των Αποστόλων, μέσα από από το πλησίασμα του ανθρώπου προς το Λόγο του Θεού. Αυτή όμως την ίδια ερώτηση, αλλά και την ίδια αίτηση, είχαν και οι μαθητές, οι οποίοι είπαν στο Ιωταζήτα κεφάλαιο, 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και το 5ο εδάφιο, και είπαν οι Απόστολοι προς τον Κύριον: «Αύξησον εις ημάς την πίστη». Ο δε ο Κύριος είπε: «Αν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ή θέλετε η πίστην σικάμινον ταύτην νεκριζόθητη και φυτεύθητη στην θάλασσαν και θέλει σας υπακούσει. Τις από σας έχουν δούλων αρωτριώντα ή ποιμένοντα θέλει πει προς αυτόν ευθύς, αφού έλθει εκ του αγρού είπαγε και κάθισον να φάγεις, και δεν θέλει πει προς αυτόν ετοίμασον να δειπνήσω, ετοίμασον τι να δειπνήσω, και περιζωστής υπηρέτη με, έως σου φάγω και πείω με τα ταύτα και με τα ταύτα θέλεις φάει και πει εσύ. Μήπως γνωρίζει χάριν εις τον δούλον εκείνον, διότι έκαμε τα διεταχθέντα εις αυτόν, δεν μη φαίνεται, ούτω κι εσείς, όταν κάμνετε πάντα τα διεταχθέντα εις εσάς, λέγετε ότι δούλοι αχρήμεθα, επειδή εκάμωμεν ότι εχρεωστούμεν να κάμωμεν». Άρα λοιπόν, ας δούμε πρώτα πίστης τι είναι. Είναι η φυσική πίστης, η σώζουσα πίστης, η οποία μας οδηγεί στο να πιστεύουμε όλα όσα ο Θεός μας αποκάλυψε και μας αποκαλύπτει δια του Ιησού Χριστού και ακόμη να εμπιστευθούμε στη ζωή μας ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστόν, που είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Σωτήρας μας, ο Ελευθερωτής μας, ο Νυμφίος μας, ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Άρα λοιπόν η πίστης, η απλοϊκή, είναι και σώζουσα, διότι δια πίστεως σωθήκαμε, όχι δια των έργων, για να μην καυχηθεί καμία σάρξ, ουδέ μία σάρξ, γιατί αυτό είναι δώρο Θεού. Κάποιος μας είπε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν αναστημένος, σώζει και ζει, εμείς το πιστέψαμε, το δεχτήκαμε και δοκιμάσαμε επικαλούμενοι το όνομά Του και μας έσωσε. Ή κάποιος μας είπε ότι ο Χριστός θεραπεύει, ζητήσαμε από τον Χριστό το αίμα Του που χύθηκε για τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, τις αρρώστιες μας, την ειρήνη μας, και ο Θεός μας θεράπευσε. Είναι πολύ απλό αυτή η πίστη την οποία ζητάει ο Θεός και την οποία ο άνθρωπος την έχει. Γιατί χωρίς πίστη δεν μπορεί να ζήσει ούτε στο φυσικό κόσμο, στη φυσική του ζωή. Εάν δεν πιστεύω ότι ο καφές τον οποίο μου φτιάχνει αυτός που μου τον προσφέρει δεν είναι δηλητηριασμένος, τότε θα το πιω. Αν όμως αρχίζω και αμφιβάλλω, αυτή είναι η έλλειψη πίστης, αμφιβολία, τότε δεν τολμώ να το πιω. Και αν έχει, χάθηκα. Βέβαια, η απιστία και η ολιγοπιστία μπορεί να φτάσει και σε ψυχολογικό πρόβλημα στον άνθρωπο. Είναι οι φοβίες που έχουν οι άνθρωποι. Δεν μπαίνουν σε αεροπλάνο γιατί φοβούνται μην πέσει.
Δεν πιστεύουν ότι δεν θα πέσει. Αμφιβάλλουν αν θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος και δεν μπαίνουν. Αυτή είναι η απλή πίστη με την οποία σωζόμαστε. Από τη στιγμή όμως που δια αυτής της απλής πίστης επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού και έρθει ο Χριστός και μας σώσει, δηλαδή μας συγχωρήσει τις αμαρτίες, και δια πίστεως λάβουμε μέρος στο βάφτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, καθώς είναι γεγραμμένο ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε, δια πίστεως λοιπόν αφού γίνουμε συμμέτοχοι της ταφής του Χριστού, καθώς βγούμε από το νερό, αφήνοντας πίσω το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μας, ο Θεός μας χαρίζει μία νέα ζωή ευλογίας, τότε με την αναγέννηση που γίνεται με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο, αφού γράφεται το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, ο Θεός μας δίδει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστό της αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Άρα μας δίνει μια καινούργια πίστη, που είναι δώρο από το Θεό, είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου, ώστε πια διαπίστεως, όπως λέει η Γραφή, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε όσα ο Θεός μας χάρισε. Παραδείγματος χάρη, διαπίστεως εννοούμε ότι εκτίστησαν οι αιώνες με το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων. Διαπίστεως ζούμε, υπάρχουμε στην παρουσία του Θεού και διαπίστεως διατηρούμεθα στην σωτηρία και στην αιώνια ζωή. Καθώς ο Χριστός πια που μας έσωσε διαπίστεως και μας διατηρεί διαπίστεως. Με αυτή λοιπόν την πίστη πορευόμεθα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και περπατάμε από πίστη σε πίστη, όπως λέει η Γραφή, και από δόξα σε δόξα. Μάλιστα υπάρχει ένα εδάφιο μοναδικό στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Αβακού, που λέγει ότι ό,τι και να συμβαίνει μέσα στον κόσμο αυτό, μέσα στο σχέδιο του Θεού, μέσα στη ζωή μας, ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και ο δίκαιος είναι αυτός, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι δίκαιος, ο δίκαιος είναι αυτός που δικαιώνεται δια της πίστεως ενώπιον των οφθαλμών του Κύριου. Καθώς είναι εγγεγραμμένο, η πίστη σας λογίζεται εις δικαιοσύνη. Ο δίκαιος λοιπόν, ο αναγεννημένος δηλαδή, ο βαφτισμένος σε Πνεύματι Αγίω, καθώς δια πίστεως ζητήσαμε αυτό το οποίο μας υπόσχεται ο Θεός, ότι ο Ιησούς Χριστός θα μας βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, πειθαρχούντες δηλαδή στο Λόγο Του, πιστεύοντες στο Λόγο Του και εξητούντες τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, ο Χριστός έρχεται και μας βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίου. Και πια ζούμε δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού πια για μας είναι τα όρια της ζωής μας. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει πάντα τον πιστεύοντα, μας σώζει, καθώς στεκόμαστε και προχωράμε για τον ουρανό. Προχωρώντας εκ πίστεως εις πίστη, ζώντας δια της πίστεως ημών. Πώς τώρα αυξάνεται η πίστη μας? Στην ερώτηση λοιπόν των μαθητών, των Αποστόλων, ο Κύριος είπε, αν είχατε πίστη ως κόκκον συνάπεως, θα λέγατε στη σικάμινον αυτήν ξεριζώσου και φυτέψου στη θάλασσα και θα σας άκουγε. Και εξηγεί ακόμη περισσότερο. Αυτή πρέπει να κάνετε εσείς λοιπόν για να αυξάνετε η πίστη, να αναγνωρίσετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος και να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές Του, σπουδάζοντες πάντοτε να ευαρεστείτε Αυτόν. Και εξηγεί. Ποιος έχει από σας ένα δούλο που οργώνει ή ένα βοσκό που πημένει τα πρόβατα και όταν αυτός γυρίσει εκ του αγρού θα του πει ο Κύριος πήγαινε τώρα και κάθισε να φάγεις.
Δεν θα του πει ετοίμασέ μου να δειπνήσω και περιζωστείς υπηρέτημη έως σου φάγω και πείω και μετά ταύτα θα φας εσύ. Άρα λοιπόν το κρίσιμο ερώτημα είναι όταν διαπίστεως κερδίζεις από το Θεό, σου χαρίζεται από το Θεό, απολαμβάνεις από το Θεό τις υποσχέσεις, τις γεγραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού, καθώς εξητείς από Αυτόν, γνωρίζοντας ότι αν ευπίστεως κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό, εσύ τότε φρόντισε πλέον να ευχαριστήσεις το Θεό. Φρόντιζε πάντοτε να είσαι ευάρεστος εις τον Θεό. Φρόντιζε πάντοτε να δοξάζεις το Θεό. Και αμέσως μετά, για να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, μας δείχνει ένα συμβάν που συνέβη στον Κύριο, ο οποίος όταν πορεύεται στην Ιερουσαλήμ και διέβαινε διαμέσου της Σαμάριας και της Γαλιλαίας, ενώ εισήρχεται σε μια κόμη, τον πλησίασαν 10 λεπροί. Από μακριά του φώναξαν «Ιησού επιστάτα ελέησέ μας». Και ειδών είπε προς αυτούς «Υπάγετε και δείξατε τους εαυτούς σας στους ιερείς». Και ενώ επορεύονται προς ιερείς, εκαθαρίστησαν. Άρα διαπίστεως έλαβαν αυτό το οποίο ζήτησαν από τον Χριστό. Όμως δεν, αν σταματήσουν εκεί, τελειώνει και το έργο του Θεού διαπίστεως στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά ένας από αυτούς, όταν είδε ότι εκαθαρίστη, επέστρεψε εις τον Θεό, δοξάζον τον Θεό, και αφού έπεσε κατά πρόσωπον εις το σπόδας του Χριστού, ευχαριστών Αυτόν, ευχαριστούσε Αυτόν με όλη του την καρδιά. Και ο Κύριος σταμάτησε σε Αυτόν και τον ρώτησε «Πού είναι οι άλλοι 9 που ευεργετήθησαν από το Λόγο μου και θεραπεύθηκαν? Δεν ευρέθησαν να γυρίσουν πίσω για να δοξάσουν το Θεό και να ευχαριστήσουν τον Χριστό?» Και συνεχεί και είπε σε Αυτόν «Σήκω τώρα, η πίστη τους έσωσε». Τώρα μπορείς να προχωρήσεις εκ πίστεως εις πίστη. Άρα απαραίτητη προϋπόθεση είναι ζητάμε, λαμβάνουμε, αλλά στη συνέχεια δοξάζουμε και ευχαριστούμε το Θεό. Η ευγνωμοσύνη μας στο Θεό είναι αυτή που ενεργοποιεί, θα τολμούσα να πω, την αγάπη του Θεού για τη συνέχεια στη ζωή μας. Μάλιστα, στην επιστολή προς Φιλιππισίους διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και το 6ο εδάφιο που λέγει «Μη μεριμνάτε περί μηδενός», δηλαδή έχετε μέριμνες στη ζωή σας, έχετε αγωνίες, έχετε φόβους, έχετε ζητήματα, έχετε προβλήματα, έχετε θέματα. Μην αρχίζετε, σκέπτεστε, διαλογίζεστε για αυτά, θα χαθείτε. Αλλά τι να κάνετε? Αλλά για κάθε πράγμα που σας απασχολεί, πηγαίνετε μέσα στο ταμείο σας, στον πατέρα σας, στον ουράνιο, που αποκαλύπτεται, όπως είπαμε και προηγούμενα, εν το κρυπτό και είναι έτοιμος να σας δεχθεί, να σας πλησιάσει, επειδή εσείς τον πλησιάζετε, καθώς είναι γεγραμμένο «πλησιάσατε στον Θεό και θέλει πλησιάσει σε εσάς». Ας γνωρίζονται λοιπόν τα ζητήματά σας προς τον Θεό, αλλά μετευχαριστίας. Μετευχαριστίας για όλα όσα έχει κάνει παλαιά και πρόσφατα στη ζωή σας. Για να ενεργοποιήσετε με την εκπεφρασμένη ευγνωμοσύνη σας προς τον Θεό. Την αγάπη του Θεού να συνεχίσει. Γιατί σε αυτόν που είναι αγνώμων προς τον Θεό, και ο Θεός δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται με αυτόν. Η ευχαριστία του ανθρώπου προς τον Θεό είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να πλησιάσει στον Θεό. Η ευγνωμοσύνη του ανθρώπου προς τον Θεό είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να πλησιάσει τον Θεό, ώστε ο Θεός να πλησιάσει και να ανταποκριθεί. Μετευχαριστίες λοιπόν ας γνωρίζονται προς τον Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως,
όλα τα ζητήματά σας, όλα τα αιτήματά σας. Άρα προσευχόμεθα, ζητάμε, λαμβάνουμε και δεν ξεχνάμε ποτέ να ευχαριστούμε και να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και τη δοξολογία μας στο Θεό, για να μπορεί ο Θεός να συνεχίσει να είναι κοντά μας και εμείς να είμαστε κοντά Του. Και τότε πώς ενεργεί ο Θεός? Και η ειρήνη του Θεού πια, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές μας και τα διανοήματά μας από τις μέρημνες. Πια δεν θα μεριμνούμε, θα έρθει δηλαδή και θα μας φέρει ειρήνη ο Θεός στην καρδιά μας και στις σκέψεις μας. Και αυτή η ειρήνη που θα πλημμυρίσει τη ζωή μας, τότε θα φέρει τη δυνατότητα στο Θεό να μας αγιάσει ολοκλήρως. Και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και αφού μας αγιάσει ολοκλήρως και στη ζωή και στην ψυχή και στο πνεύμα, μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εβραίους, στο 16 κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, διαβάζω: «Ο δε Θεός της ειρήνης ήθε να σας κάμει τελείους πλέον εις πάν έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού ενεργών μέσα σας, το ευάριστο ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού». Εφόσον λοιπόν υπάρχει ειρήνη στην καρδιά μας, ειρήνη του Θεού και ειρήνη στις σκέψεις μας, ο Θεός έρχεται με το Λόγο Του και μας καθαρίζει, και με το Πνεύμα Του το Άγιο μας αγιάζει και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα, ώστε να μας κάνει τελείους, κατηρτισμένους εις πάν έργων αγαθών, για να μπορούμε να εκτελούμε το θέλημα αυτού, το οποίο μας αποκαλύπτει ο Θεός ενεργώντας μέσα μας τι είναι το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον θέλημά Του. Και έτσι ο άνθρωπος είναι πια δυνατός εν πνεύματι Αγίος στην παρουσία του Θεού, ώστε ο Θεός είναι και αυτός δυνατός να επιτιμήσει και να συντρίψει το διάβολο κάτω από τα πόδια των ανθρώπων. Των ανθρώπων που ζουν μέσα στην ειρήνη του Θεού, που απολαμβάνουν την αύξηση της πίστης τους, καθώς προσεύχονται, ζητούν, εκζητούν, λαμβάνουν και δεν παραλείπουν να εκφράζουν την αγάπη τους, την ευγνωμοσύνη τους, τη δοξολογία τους με τα ευχαριστίας προς Αυτόν. Και από εκεί και πέρα πια ο Θεός της ειρήνης όλες μας τις μέρημνες τις αναλαμβάνει, τακτοποιώντας την αγωνία της καρδιάς μας, τακτοποιώντας το μπέρδεμα των διαλογισμών μας, αγιάζοντάς μας, και μάλιστα με έναν τρόπο μοναδικό που μόνο ο Θεός το κάνει και μας το αποκαλύπτει, ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη, λέγοντας, πρώτο κεφάλαιο και δύο εδάφιο: «Δια του αγιασμού του Πνεύματος του Αγίου, που μας οδηγεί στην υπακοή του θελήματος του Θεού, του Λόγου του Θεού, και εις τον πρώτον και δεύτερον εις τον ραντισμόν μας δια του αίματος του Ιησού Χριστού», που είναι ο αμνός του Θεού. Αγιασμένοι λοιπόν, καθώς είμαστε με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται τότε ο Θεός μέσα μας, μας αποκαλύπτει το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, μας καθιστά κατηρτισμένους να καταλάβουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και μας δίνει και τη δύναμη να το εκτελέσουμε. Καθώς είναι γεγραμμένο, και το θέλειν και το ενεργεί είναι από το Θεό στη ζωή των ανθρώπων του Θεού, των ανθρώπων των πιστών. Και έτσι πια ο Θεός μπορεί να συντρίψει και να συντρίβει κάτω από τα πόδια μας το διάβολο και να κάνει εμάς να θριαμβεύομεν πάντοτε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.
Συμπερασματικά, η πίστη μας αυξάνει όταν εξητούμε και λάβουμε και συνεχίσουμε να δοξάζουμε, να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε το Θεό, μένοντας στο θέλημά Του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο, και κάθε φορά που καινούργια πράγματα δύσκολα έρχονται στη ζωή μας, να πηγαίνουμε σε Αυτόν μετευχαριστίας, δια της δεήσεως και της προσευχής, και να γνωρίζουμε σε Αυτόν τα ζητήματά μας, ώστε να συνεχίζει ο Θεός να μας απαντάει και να συνεχίζουμε κι εμείς να Τον δοξάζουμε και να Τον ευχαριστούμε, και να συνεχίζει ο Θεός δια της πίστεως της δικής μας να μας απαντάει, και έτσι να περπατάμε από πίστη σε πίστη, αλλά και από δόξα σε δόξα, με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας αυτής, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για σένα, αγαπητή Μαρία, για τις ερωτήσεις σου. Μας έδωσες την ευκαιρία να αναφερθούμε σε πολύ ωραία αυτά πρακτικά θέματα μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και ευχόμαστε ο Θεός να μας δίνει πάντοτε τη χάρη Του, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, να περπατάμε δια πίστεως, να περπατάμε μέσα στο Λόγο του Θεού, να πλησιάζουμε το Θεό και να ανταποκρίνεται στο πλησίασμά μας ο Θεός, και να αυξανόμεθα στην πίστη αλλά και στη δόξα του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός να είναι μαζί σας.